Καμπανάκι κινδύνου λόγω λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, με τη λήψη μέτρων να είναι μονόδρομος, με φόντο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της παρατεταμένης ξηρασίας, των μειωμένων βροχοπτώσεων και την ανησυχητική κατάσταση στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο Δήμος Γόρτινας προχωρά σε μια σειρά μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης νερού ίδρευσης για πλήσιμο αυλών, κοινόχρησων χώρων και αυτοκινήτων, ενώ δικαίωμα χρήσης νερού για άρδευση θα έχουν μόνο όσοι ποτίζουν με σταγόνες. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και όσοι δεν συμμορφώνονται, τότε θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Προσέξτε λίγο το νερό, δεν είναι σε πάρτια. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε για τις ανάγκες της ίδρευσης. Να γίνουν λοιπόν τα ποτίσματα με σταγόνες, που σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη διάχυση του αρδευτικού νερού. Θα υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι για νεροκλοπή. Παροτρύνουμε τους συνδημότες μας για το νερό το ιδρευτικό. Να μην πηγαίνουν αυτοκίνητα, να μην πηγαίνουν αυλές. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που έκανε εδώ ο Δήμαρχος και γενικά πρέπει όλοι να προσέχουμε το νερό. Βροχές δεν υπήρχαν φέτος σχεδόν καθόλου. Όχι απλώς προσέχω, συμβουλεύω κιόλας. Να μην ποτίζουν τόσο τις ελιές ό,τι τα να ποτίζουν, να μην βάλουν περισσότερα τα θερμοκήπια, να είναι λιγότερα για να φτάξει το χωριό. Τα αυτοκίνητα ναι, αλλά να βρωμίσουμε με τα κοτσινοκόμματα. Εγώ ξέρω και ποτίζανε μέχρι τώρα που έβρεχε, ελιές ποτίζανε. Λοιπόν, είδα η οικονομία μου λέει τώρα. Ό,τι κάνουμε σε αυτό το τόπο να το κάνουμε μέτρο. Η υπερβολή πάντα δεν έχει από τα αποτελέσματα που θέλουμε. Εσείς πλένετε το αυτοκίνητό σας κάθε πότε? Κάθε δύο-τρεις εβδομάδες. Το αμάξι δεν είναι υποχρεωτικό να το πλύνεις κάθε εβδομάδα. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι. Θα δούμε. Και ο ΤΟΕΒ, Γάμα Ζώνης Μεσαράς, βάζει πλαφόν κατανάλωσης σε ελιές, θερμοκήπια, αμπέλια, πατάτες και λοιπές καλλιέργειες, ενώ η υπέρβαση των ποσοτήτων θα επιφέρει αύξηση 40% στη τιμή του κυβικού. Επιπλέον απαγορεύονται οι υπαίθριες καλλιέργειες, ενώ δεν θα τοποθετούνται νέα υδρόμετρα στα εκτός αναδασμού και στα κοινοτικά δίκτυα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι στάθμες είναι 10 μέτρα περίπου πεσμένες σε σχέση με πέρσι. Γεωτρήσεις. Γεωτρήσεις, ναι. Ο υδροφόρος, το φράγμα έχει γύρω στα 3.900. Ναι, έχουμε λάβει μέτρα. Πλαφόν κατανάλωσης βάζουμε σε όλες τις καλλιέργειες, αναστρέμα και το χρόνο. Στις ελιές 250 παραδείγματος χάρη κυβικά το στρέμα το χρόνο. Νέα υδρόμετρα δεν βάζουμε καθόλου φέτος. Και στον Γούδουρα Σιτίας, λόγω ανομβρίας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου πρότεινε στους παραγωγούς να μην φυτεύουν καλοκαιρινές καλλιέργειες. Την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγκρίσεων ώστε να δρομολογηθεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή μικρών φραγμάτων, τονίζει ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απειλή της ερημοποίησης. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο υδροφόρος ορίζοντας της Μεσαράς λόγω του ότι δεν αναπληρώνεται. Και ο κίνδυνος είναι να μην τραβήξει θάλασσα, που λέμε. Γιατί αν το φαινόμενο πάει πολύ μακριά, να ξέρετε ότι πάμε σε ερημοποίηση του νησιού. Το ΤΟΕΒ του Ρούβα, το οποίο είναι ένα πολύ οργανωμένο ΤΟΕΒ, προσπάθησε με αυτοχρηματοδότηση τον προηγούμενο χρόνο και άνοιξε 4 γεωτρήσεις. Σε καμία δεν βρήκε νερό. Και στην Ιερά Πέτρα έσυτη είναι η μείωση των ποσοτήτων νερού στο φράγμα Μπραμιανών. Και τους λέμε λοιπόν, μην καλλιεργείτε καλοκαίρι. Αυτή, άλλος σου λέει, εγώ θα παρατείνω την καλλιέργεια που έχω. Άλλος λέει, εγώ θα καλλιεργήσω γιατί νομίζω τα βγάλω λεφτά, και καλλιεργούν. Στο τέλος βέβαια αρχίζουν οι γκρίνιες και φωνάζουν γιατί πληρώνουν ακριβά. Το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια με τις καλοκαιρινές καλλιέργειες έχει οξυνθεί, διότι με τους εργάτες γης που υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος φοβάται να μην απασχολεί τους εργάτες, γιατί όταν τους αφήσει 3-4 μήνες χωρίς δουλειά, συνήθως δεν τους έχουν μετά.